Στα κάγκελα είναι μηλιοπαραγωγής στο Πύλιο, οι οποίοι ασκούν δρυμία κριτική στην ηγεσία του ΕΛΓΑ. Επισημαίνουν ότι η ΕΛΓΑ είναι αρνητικό στην αποζημίωση της ζημιάς που υπέστησαν τις τελευταίες ημέρες, καθώς μηλιοπαραγωγοί, πιο ειδικά στο Ανατολικό Πύλιο, είδαν τα κτήματά τους να έχουν πρόβλημα με μήλα λόγω ισχυρών ανέμων που έπεσαν. Κάνουν λόγο για το γεγονός ότι δεν αποζημιώνονται και μένουν με άδεια χέρια. Τις λεπτομέρειες έδωσε, μιλώντας στον Άστρα για μία ακόμη φορά, ο πρόεδρος των Αγροτικών Συλλόγων σε επίπεδο Μαγνησίας. Η θέση τους είναι ότι δεν έθεσε 8 μποφόρ. Η άνεμη ήταν πάρα πολύ ισχυρή. Είναι δεκάδες οικογένειες που μένουν στον αέρα. Θα υπάρξει επιπροσθετικό πρόβλημα αυτές τις οικογένειες, επειδή τους απορρίπτει, δεν έγινε αναγγελία και δεν μπορούν να κάνουν αιτήσεις και να αποζημιωθούν. Διότι ο σταθμός δεν είδε 8 μποφόρ, είδε 6,5 και με δικαιολογίες φθηνές. Άρα εμείς ερχόμαστε στο αίτημα το χρόνιο που έχουμε για αλλαγή του αναχρονιστικού κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να γίνει δημόσιο κρατικός φορέας να μας αποζημιώνει στο 100% της πραγματικής ζημιάς, ναι, για όλες τις νόσους και καιρικές συνθήκες και φυσικούς κινδύνους και με επαρκή κρατική χρηματοδότηση, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Να εκτιμιέται η ζημιά, η πραγματική, και να αποζημιωνόμαστε στην πραγματική ζημιά. Γιατί αυτό δεν το βλέπουμε. Ακόμα και σε αυτά που είναι αποζημιογόνα, υπάρχουν μεγάλες παρακρατήσεις από τον οργανισμό. Τώρα, όσο αφορά τα αιτήματα, γιατί έχουμε και περσινές ανελειμμένες υποχρεώσεις, πέρασε ένας χρόνος. Διανύουμε μέρες, 13ο μήνα. Καταθέσετε την Παρασκευή σε κλιμάκιο κυβερνητικό που θα είναι στη Λάρισα. 13ο μήνα. Δεν μας έχουν δεχτεί, αλλά θα παρευρεθούμε. Ναι. Κλείνουμε 13ο μήνα από τον Ντάνιελ και τις πλημμύρες. Δεν έχουμε πάρει ξεκάθαρη απάντηση για πόσο θα είναι αποζημιώσεις, αν θα διορθωθεί το λάθος, γιατί έγινε τεράστια εσχεμένη αδικία μεταξύ συναδέλφων. Άλλος πήρε 10 ευρώ το στρέμμα, άλλος πήρε 500 ευρώ το στρέμμα. Εξόφληση, Ντάνιελ. Είναι τραγικά αυτά να συμβαίνουν. Εμείς το πάγιο αίτημά μας των περσινών καταστροφών, που είναι ακόμα, σας λέμε, ανελειμμένο, ήταν 1000 ευρώ ένα στρέμμα. Μάλιστα. Και δεν κάναμε βήμα πίσω. Και για τις νέες καταστροφές, γιατί είχαμε σύσκεψη προχτές στη Ζαγορά και ήταν μαζική, η απόφασή μας ήταν ότι θα συνεχίσουμε τον δρόμο που γνωρίζουμε και κερδίζουμε, γιατί καλός ή κακός, η αλήθεια είναι μία. Όπου κερδίσαμε, κατακτήσαμε, είτε μικρότερες κατακτήσεις είτε μεγαλύτερες, ήταν στον δρόμο του αγώνα, του συντονισμού βάσει νομών πανελλαδικά. Και έτσι κατακτήσαμε ορισμένα αιτήματα, έτσι θα συνεχίσουμε. Μεθαύριο Παρασκευή, πάντως, αντιπροσωπεία από το Πύλιο θα μεταβεί στη Λάρισα, όπου προγραμματίζεται η σύσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου. Εκεί όπου θα είναι, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, όσο και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λικουρέντζος, για να θέσουν όλα τα αιτήματα.